Πρώτα απ' όλα θα πω ότι ο χρόνος συζήτησης του θέματος του συγκεκριμένου κρίνεται ως απολύτως σωστός υπό την έννοια ότι είναι μακριά από το χρόνο τέλεσης των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και πουδενή δεν ενέχει έτσι, καταστάσεις ευνηδιασμού. Υπήρχε και υπάρχει χρόνος να συζητηθεί, να διατυπωθούν οι όποιες απόψεις, οι όποιες ενστάσεις, οι όποιες προτάσεις και η κυβέρνηση με την πλειοψηφία που διαθέτει θα κρίνει τις τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Πιστεύω όμως ότι και από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί σε διάφορα φόρα και στην Πεντίν και μεταξύ δημάρχων και στην ΚΕΔΕ κάποια ζητήματα θεωρώ ότι θα αλλάξουν επί του σχεδίου το οποίο συζητάμε σήμερα. Θα μου πει κάποιος προέχει να κουβεντιαστεί η αλλαγή του συστήματος εκλογής. Εγώ θα πω πως όχι. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει και η κυβέρνηση αλλά και η Κεντρική Ένωση Δήμων που πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση να ανοίξουν προς συζήτηση και αναφέρομαι στην ελλειπή χρηματοδότηση των Δήμων με το πέρασμα άλλων οικονομικών πόρων προς τους Δήμους. Αναφέρομαι για την καταστατική θέση των αιρετών. Αναφέρομαι επίσης στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που παρότι έχει γίνει μια προσπάθεια από την Επιτροπή Κοντιάδη, δεν έχει τελεσφορήσει. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχουν θεσμικά ζητήματα τα οποία αφορούν όλη την αυτοδιοίκηση και που πρέπει άμεσα να ανοίξει ο διάλογος και για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά το εκλογικό σύστημα, θα το πω ευθέως ότι το προηγούμενο εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή μου, δεν πέτυχε τους στόχους του. Για πολλούς λόγους. Το αποτέλεσμα ήταν στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων και ειδικότερα στους Δήμους όπου το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε από την πρώτη Κυριακή έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ακυβερνησίας. Παραδείγματα πολλά. Για να μην αναφερθώ ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας Δήμος που είναι στη γνώση τη δική μου, μπορεί να είναι και παραπάνω, όπου ο νυν Δήμαρχος πήρε άνω του 50% και δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Τι γίνεται στην πράξη? Στην πράξη, λόγω του ότι δεν έχουν προκύψει προγραμματικές συμφωνίες, δεν αναφέρομαι στο Δήμο της Λευκάδας, αναφέρομαι γενικά, δεν υπάρχει κοινός τόπος, κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί δήμοι να ταλανίζονται στη λήψη βασικών αποφάσεων. Πολλά παραδείγματα που πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι τα έχουν υπόψη τους. Αυτό ως άμεση συνέπεια οδήγησε την κυβέρνηση στην λήψη αποφάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, όπου προκειμένου να λύσει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας μετέφερε πολλές αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου
Εκεί ο Δήμαρχος όντως έχει αυξημένη πλειοψηφία και μπορεί να πάρει αποφάσεις με απότερο στόχο να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμα για το οποίο εξελέγει από τον κόσμο του Δήμου του. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι όσον αφορά εμένα, αυτό το πέρασμα των αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή μπορεί προφανώς, όπως και όλους τους δημάρχους, να τους διευκολύνει, πλην όμως δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί είναι σαφές ότι έχει κατέβει ένα σκαλί η λειτουργία και η σημασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρω σε αυτό ότι θα ακούσω από αρκετούς συναδέλφους ότι θα μπορούσαμε να φέρνουμε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τα συζητάγαμε εκεί. Είναι σαν να το ακούω ήδη. Θα πω όμως ότι προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει όλοι να, όταν λέω όλοι εννοώ όλοι, προφανώς και ο εαυτός μου και τον εαυτό μου μέσα και τη μέλη της Δημοτικής μου παράταξης, να είναι σε θέση να μετά από διαλογική συζήτηση να καταλήγουν σε αποτέλεσμα, γιατί σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα είναι μπροστά μας, ο κόσμος επιζητεί λύσεις, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αδιαφορεί για τις όποιες ισορροπίες, για τις όποιες πολιτικές θέσεις. Εκείνο το οποίο τον ενδιαφέρει είναι το πρόβλημά του και η πόλη του. Όσον αφορά τον Δήμο Λευκάδας, μπορώ να επικαλεστώ κάτι το οποίο έχω ξαναπεί, ότι το μειονέκτημα αυτό του νόμου έχει γίνει πλεονέκτημα υπό την έννοια ότι υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις οι οποίες είτε άμεσα είτε έμεσα έχουν επιδείξει μία διάθεση συμμετοχής στην επίλυση των προβλημάτων του τόπου. Χωρίς να υπάρχουν, και αναφέρομαι στην παράταξη του κ. Σολδάτου, προγραμματικές δεσμεύσεις υπό τη στενή έννοια, με την υπεύθυνη στάση έχει συνδράμει το μειονέκτημα που έχει προκύψει από την εκλογική διαδικασία να μην φαίνεται στην υλοποίηση και στην, κατά κύριο λόγο, στη λήψη αποφάσεων. Το λέω αυτό καθότι είναι γνωστό, τουλάχιστον στους επικεφαλείς, ότι μετά τις εκλογές έγινε μια προσπάθεια από τη μεριά τη δική μου προκειμένου να συγκροτηθεί μια εντός εισαγωγικών οικουμενική κυβέρνηση. Και γιατί πολύ απλά θεωρούσα, ίσως ήμουν και λίγο ρομαντικός τότε, ότι τα προβλήματα είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα για τις θέσεις κάποιων συναδέλφων, όπου ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτό το σχήμα, το οποίο θα ήταν και στην πράξη ένα επιτυχημένο μοντέλο και επιβράβευση της απλής αναλογικής, κάτι το οποίο δεν έγινε, με αποτέλεσμα παρατάξεις οι οποίες συμφωνούν με την απλή αναλογική, όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους, αποφάσισαν διαφορετικά. Το λέω αυτό όχι γιατί δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο Δήμο Λευκάδας, αλλά γιατί αντίστοιχες θέσεις έγιναν σε πάρα πολλούς δήμους
Με αποτέλεσμα, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μετά από την ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών, να έχουν τελματώσει. Ως προς το σχέδιο νόμου, υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες προφανώς και δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Αποτυπώθηκαν στο κείμενο το οποίο σας εστάλει. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος σε αρκετές από αυτές τις αλλαγές, προφανώς όχι σε όλες, και αναλόγως και των τοποθετήσεων, των επικεφαλής, γενικότερα των παρατάξεων, να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Επί του προκειμένου, προφανέστατα και δεν συμφωνούμε με την προτινόμενη μείωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για την πρόταση για το Δήμο Λευκάδας, από 33 μέλη στα 21, είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση που προτείνεται ανακατηγορία Δήμων. Θα πρέπει εδώ να πω ότι εκτός από τη μείωση των μελών, που διαφωνούμε στη μείωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνεται να παραμείνει και η διάταξη που προβλέπονταν στον Καλλικράτη, σύμφωνα με την οποία δήμοι που προέρχονταν από τη συνένωση από 6 δήμους και άνω των 6 δήμων και κοινοτήτων, ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό. Μια και έκανα αναφορά στον Καλλικράτη, θα πω ότι πολλές από τις προτινόμενες αλλαγές, αλλά και από τις δικές μας προτάσεις, έχουν αναφορά τον Καλλικράτη, τον οποίο θεωρώ ότι ήταν μια ουσιαστική τομή στην αυτοδιοίκηση. Στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά για την αλλαγή της κατάταξης των κοινοτήτων από 300 σε 500 και για την αλλαγή στα μέλη που θα εκλέγονται στις αντίστοιχες κοινότητες. Δεν συμφωνούμε με αυτές τις διατάξεις. Προτείνουμε να παραμείνουν οι διατάξεις στο άρθρο 8 του Καλλικράτη, που πολύ απλά λένε ότι οι τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους θα εκλέγεται ένας εκπρόσωπος που θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Το εκπρόσωπος το χρησιμοποίησα μόνο και μόνο γιατί υπάρχει μέσα. Πρόεδρος θα είναι και ο των κάτω των 300 κατοίκων. Πρόεδρος και τοπικό συμβούλιο θα έχουν και οι μεγαλύτεροι. Οι τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 300 έως 2.000 τριμελές συμβούλιο και από 2.000 έως 10.000 πενταμελές συμβούλιο. Επίσης, δεν συμφωνούμε με την κατάργηση των δημοτικών κοινοτήτων σε δήμους με πληθυσμό της έδρας της Λευκάδας εν προκειμένου. Γιατί θεωρούμε ότι τόσο οι μικρές οι κοινότητες, όσο και οι μεγαλύτερες οι κοινότητες, όσο και τα τοπικά συμβούλια των πρωτευουσών των Δήμων, είναι κοιτίδες της αυτοδιοίκησης, είναι τα ενεργά κύτταρα των τοπικών κοινωνιών και επουδενή δεν πρέπει να υποβαθμιστούν ή να καταργηθούν. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου, ναι, συμφωνούμε με την επαναφορά της πενταετούς θητείας των δημοτικών αρχών, κάτι το οποίο υπήρχε και στο παρελθόν. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς των 134 κοινοτήτων, οι οποίες να εκλέγουν απευθείας δημοτικούς συμβούλους με τον προφανές μικρό αριθμό ψήφων. Ως προς την κατάρτιση των συνδυασμών, λέγεται ότι κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας. Προτείνουμε σε αυτό το σημείο να προσθεθεί και η περίπτωση Δέλτα,
ο κάθε συνδυασμός να έχει και τον υποψήφιο εκπρόσωπο Παύλα Πρόεδρο. Σχετικά με την παράγραφο 6 της περίπτωσης Ε, που έχει να κάνει με τα παράβολα, τα θεωρούμε πολύ ακριβά, πολύ ψηλά μάλλον, συγγνώμη, ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων. Και γι' αυτό λέμε μεν για τους δημάρχους να παραμείνουν τα 200 ευρώ σε σχέση με την πρόταση, πλην όμως για τους εκπροσώπους να μειωθούν κατά το ίμιση και πολύ περισσότερο. Για τους τοπικούς συμβούλους τα 10 ευρώ και για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους τα 50 ευρώ. Σχετικά με τον αριθμό που θα δύναται να προσαυξηθεί σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και υποψήφων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας, προτείνεται το 120% και το 150%. Δεν συμφωνούμε με τις διατάξεις αυτές και η άποψή μας είναι, και γι' αυτό προτείνεται, το ποσοστό να είναι 100% η δυνατότητα προσάξης, ο διπλασιασμός με λίγα λόγια, τόσο για τους υποψηφίους για τις κοινότητες, μικρές ή μεγαλύτερες, και για τους δήμους. Θεωρούμε μη πρέπον την μείωση του ποσοστού αναφύλο από το 40% στο 33%. Και μπορούμε να λέμε, να πούμε ότι είναι αναφύλο, γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι ουσιαστικά αναφερόμαστε για τη συμμετοχή των γυναικών. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε μια ταλάντευση σε αυτό, είτε να προταθεί να παραμείνει το ποσοστό του 40%, κάτι το οποίο επελέγει, είτε ακόμη γιατί θέλουμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση, μήπως δεν υπήρχε καθόλου ποσόστοση, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο τα χρόνια περνούν, αυτές οι ποσοστώσεις δεν είναι καλές για το γυναικείο φύλο. Και βέβαια να πω ότι μπορεί να προτείνεται το 40% όπως ίσχυε και ορθά θα πω, πλην όμως να δώσω μια πληροφορία, μια ενημέρωση που πολύ πιθανό να την γνωρίζετε κιόλας, αλλά για τον πολύ κόσμο, ότι υπήρχε και στις τελευταίες εκλογές το ποσοστό του 40% της συμμετοχής των γυναικών. Το θέμα όμως είναι ότι το ποσοστό εκλογής των γυναικών δεν ξεπέρασε το 6%. Πότε μία περίπτωση υποβολής ενός συνδυασμού είναι απαράδεκτη? Στην παράγραφο 13 του άρθρου αυτού προβλέπεται μία σειρά περιπτώσεων. Για μία διαφωνούμε, που λέει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων ή των 300, αν και εφόσον γίνει αποδεκτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί και να μειωθεί το 100% στο 80% των δημοτικών κοινοτήτων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι, ή τουλάχιστον με τη δική μας οπτική γωνία, ότι δεν είναι σωστό κάποιος συνδυασμός, όταν δεν μπορεί σε 2-3 κοινότητες να καταρτήσει συνδυασμό, να μην μπορεί να υποβάλει την υποψηφιότητά του και να διεκδικήσει με σχεδόν ίσες αξιώσεις την επικράτηση, την νίκη. Δεν ξέρω ποιος νους συνέλαβε το ότι η δήλωση του συνδυασμού να υποβάλλεται την 30η Ιουνίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Τη στιγμή που με τον Καλλικράτη ίσχυε το 20 μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, και καλώς θα πω, ότι οι εκλογές κάθε 5 χρόνια θα γίνονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, αντιλαμβάνεστε ότι από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 7, 8, 10 Οκτωβρίου είναι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, και ειδικά
και για τον τόπο μας και για τα τουριστικά μέρη είναι ανεφάρμοστο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και προτείνουμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31η του Αυγούστου του έτους των εκλογών. Υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτό, στο ότι τα δικαστήρια μέχρι και τις 15, νομίζω Αυγούστου, είναι κλειστά και ότι μέσα σε 15 μέρες δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σεπτεμβρίου, κύριε Γουλάκη, Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είχαν κλειστά τα δικαστήρια. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Παρ' όλα αυτά, είναι δεδομένο το ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο κοντά στο χρόνο εκλογής. Στο χρόνο εξαγωγής των εκλογών. Επίσης, ένα θέμα που απασχολεί όλους τους συμμετέχοντες στα Δημοτικά Συμβούλια είναι με το ποια θα είναι η πρότασή τους όσον αφορά τους υποψηφίους των μικρών, ας μου επιτραπεί ο όρος, κοινοτήτων. Εδώ τα 500, η πρότασή μας να είναι το 300 κατοίκους. Προτάθηκε να είναι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν συμφωνούμε με τη διάταξη αυτή. Και προτείνουμε για λόγους απλότητας το ψηφοδέλτιο να είναι ενιαίο και παραταξιακό ανεξάρτητα από το όριο των κατοίκων, δηλαδή των μικρών ή των μεγάλων κοινοτήτων, και να εμφανίζονται υποψήφοι του κάθε συνδυασμού. Μία προτινόμενη αλλαγή, η οποία έρχεται από το παρελθόν, αν θυμάμαι καλά πριν ήταν το 2006, σχετικά με το πότε θεωρείται ο συνδυασμός ο οποίος προτεύει στις εκλογές παίρνει και την πλειοψηφία των 3/5. Προτείνεται το 2006 πέρα ήταν 42%, προτείνεται το 43% και μία ψήφο. Θέλω εδώ στο σημείο αυτό να καταθέσουμε την διαφωνία μας με τη διάταξη αυτή και προτείνουμε να ισχύσει εκ νέου το 50% συνένα όπως προβλέπονταν και στον Καλλικράτη. Στο άρθρο 24 υπάρχει ένα πλαφόν του 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Ανεξάρτητα αν στο Δήμο Λευκάδας η πρότασή μας δεν έχει μεγάλη διαφοροποίηση, το θεωρούμε εντελώς ανεδαφικό το 3%, καθότι είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν έχει την ίδια βαρύτητα σε δήμους μικρούς, και ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω το Δήμο Μεγανησίου, και με δήμους μεγάλους, π.χ. το Δήμο Αθηναίων ή το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η πρότασή μας, που νομίζω ότι έχει λογική βάση και που κρατάει και την ισονομία, αν είναι δόκιμος όρος, είναι ότι προτείνεται το πλαφόν εισόδου να είναι ανάλογο του εκλογικού μέτρου. Τέλος, για την εκλογή των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας των Μεγάλων Κοινοτήτων, αναφέρεται ότι ο συνδυασμός του Δημάρχου να εκλέγει τα 3/5 των μελών των τοπικών συμβουλίων και κατ' επέκταση να εκλέγει παντού και τους προέδρους. Δεν συμφωνούμε με τη διάταξη αυτή και προτείνουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς όπου πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους του πλειοψηφούντα συνδυασμού ανά την κοινότητα, έτσι ώστε να μην αλλάζει η ετυμιγορία των κατοίκων της κοινότητας.